Η νέα παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης «Γη και Κόρες» έκανε πρεμιέρα στην κατάμεστη αίθουσα του Βενιζέλιου Οδείου Χανίων. Η παράσταση που για την διοίκηση και τους συντελεστές σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ΔΠΘΕΚ θα προβάλλεται για περίπου ένα μήνα στα Χανιά και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας βάλω, λέω, ρε παιδιά, να δροσιστείτε. Κι όπως πάω στην κουζίνα, έρχεται από πίσω μου. Εκεί κατάλαβα. Μου λέει, πού είναι η σύνταξη? Τους λέω στο κομωδίνο. Μου την πήραν όλοι. 420 ευρώ. Πώς δεν μου δώσανε και καμιά να πέσω κάτω και να μην ξανασηκωθώ? Φιλοδοξώντας το κοινό της Κρήτης να την αγκαλιάσει και να την αγαπήσει, η νέα παράσταση του ΔΠΘΕΚ «Γη και Κόρες» άνοιξε την αυλαία στην κεντρική σκηνή του θεάτρου. Η πρεμιέρα έγινε στο Βενιζέλιο Οδείο Χανίων, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από κάθε γωνιά του νησιού. Δεν τα πρόφτασε αυτά, γιατί είχε φύγει λαχρέα το 1910. Φωνιάς! Το πώς έγινε θα σας το διηγηθούμε σαν παραμύθι. Όπως σαν παραμύθι ακούγονται οι μικρές ιστορίες των ανθρώπων κάτω από τις μεγάλες ιστορίες των χωρών. Καλωσορίζομαι σήμερα τον κόσμο στην πρεμιέρα της πρώτης παράστασης, της πρώτης χειμερινής παραγωγής, που είναι το «Γη και Κόρες». Έχουμε αγωνία, έχουμε χαρά, έχουμε προσμονή. Περιμένουμε να το δούμε κι εμείς μαζί με όλους, να το χαρούμε, να το μοιραστούμε και από εκεί πέρα να το ταξιδέψουμε. Πώς και γιατί, μην το ρωτάς. Αρκεί αυτό, σκοτώσαμε τον λοχαγό μας. Η ζωή εθνίδια και απρόβλεπτα αλλάζει. Σε μια στιγμή, ποτέ σε περισσότερο, πάντα σε μια στιγμή. Το «Γη και Κόρες», που έχει ήδη καταγράψει μεγάλη επιτυχία στο Φεστιβάλ Αθηνών, εμπλουτίστηκε από τον συγγραφέα και σκηνοθέτη της ταινίας Γιάννη Καλαβριανό, συνδέοντας βιώματα καθημερινών ανθρώπων με κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Η παράσταση είναι βασισμένη σε αληθινές ιστορίες ηλικιωμένων από όλη την Ελλάδα. Έχει κάνει ήδη μια πορεία 2 χρόνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα παρουσιάζουμε μια καινούργια της εκδοχή. Και γίνονται οι κόρες μας νύφες περιζήτητες, γιατί είναι πια της παντριάς. Τη ζητάνε λοιπόν συνέχεια, γιατί τώρα πια είναι οι κόρες του Αμερικάνου. Νέοι ηθοποίοι αναδεικνύουν την αγωνιώδη προσπάθεια ανθρώπων σε κάθε εποχή να βρουν την ευτυχία. Ξέρετε, στα καταφύγια άρχισαν και τα πρώτα φλερτ. Η δική μας γενιά πρωτοαισθάνθηκε τον έρωτα μέσα στις ειρήνες και το φόβο. Γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε περίπτωση να συναντηθούμε με τα αγόρια. Όταν όμως έτρεχες για να σωθείς, δεν μπορούσε να σου πει κανένας τίποτε. Η παράσταση αυτή έχει γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όπου και να παίχτηκε. Έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και νομίζω ότι είναι η παράσταση που πρέπει να ξεκινήσει και να επικοινωνήσει με το κοινό της Κρήτης την αφορά. Έχει εντάξει πολλές ιστορίες ηλικιωμένων ανθρώπων Κριτών. Γεράνη Μάλε με Κοντομαρί ήταν από τα πρώτα μέρη που σκοτώθηκε πολλοί κόσμος. Όταν κοιτάσαμε στην Κάνταλο, εκεί τους κάναμε αντίσταση. Η νέα παράσταση του ΔΠΘΕΚ Κρήτης θα προβληθεί στο σπίτι του πολιτισμού στο Ρέθυμνο 1 και 2 Απριλίου, ενώ στο Ηράκλειο έχει προγραμματιστεί να ανέβει στο θεατρικό σταθμό στις 5, 6, 7 και 8 Απριλίου.